Μάπες, απευθεία σύνδεση με το κέντρο του Ηρακλείου λοιπόν. Εδώ βλέπετε τις χαρακτηριστικές εικόνες. Η Γωγό Αποστολάκη βρίσκεται στο σημείο. Γωγό. Είμαστε λοιπόν, Κατερίνα, ξανά καλησπέρα, στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Μπορείτε να δείτε τι γίνεται εδώ απάνω στο δρόμο. Ένα φρεάτιο το οποίο δεν μπορεί να διαχειριστεί το μεγάλο όγκο του νερού που μπαίνει μέσα στο δίκτυο των ομβρίων. Φεύγει το νερό στο δρόμο, έχει πλημμυρίσει η περιοχή εδώ. Ένα από τα πλέον νευραλγικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, Κατερίνα. Πριν από λίγο έφτασε και ένα όχημα της πυροσβεστικής. Βλέπετε τους ανθρώπους, τους άνδρες της πυροσβεστικής να φτάνουν στο φρεάτιο για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο έχει προκληθεί στο σημείο το συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να προκληθεί ένα ατύχημα. Λεωφορεία με δυσκολία περνούν. Καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι ακόμα για τους πεζούς αλλά και για τα δίκυκλα να περάσουν από αυτό το σημείο. Και ευχόμαστε να βρουν μία λύση σύντομα για να δούμε τι θα γίνει και εδώ. Γωγό, μία εικόνα ίσον χίλιες λέξεις και πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που παρακολουθούμε. Κάθε φορά με την πρώτη βροχή γινόμαστε μάρτυρες αυτών των εικόνων. Εν έτη 2018 λοιπόν αυτά συμβαίνουν με την πρώτη έντονη βροχόπτωση. Τώρα θέλουμε να λεγόμαστε γενικότερα σύγχρονο κράτος. Αυτές οι εικόνες νομίζω αυτό που ότι... παρακολουθούμε πάντως αυτή τη στιγμή είναι πυροσβέστες, άνδρες της πυροσβεστικής σε ρόλο τροχονόμων. Προσπαθούν να απεγκλωβίσουν το κομμάτι αυτό από τα αυτοκίνητα και τα οχήματα προκειμένου να δουν τι θα κάνουν και με το νερό που φεύγει σε τεράστιες ποσότητες στη μέση του δρόμου. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο μπροστά μας παρά μόνο αυτούς τους δύο άνδρες που προσπαθούν να διευθετήσουν την κατάσταση. Και η αλήθεια είναι ότι η πυροσβεστική βρίσκεται σήμερα επί ποδός. Ο κύριος Γιάννης Μαραγκάκης, περιφερειακός διευθυντής της υπηρεσίας, βρίσκεται μαζί μας τηλεφωνικά για να μας δώσετε καλησπέρα σας. Μια πιο συνολική εικόνα για το τι επικρατεί αυτή την ώρα στην Κρήτη. Ξέρουμε ότι δεχόσαστε συνεχώς κλήσεις, κυρίως για απάντληση υδάτων. Ναι, είναι καλησπέρα. Είναι όπως το λέτε. Ο καιρός έφυγε από τα Χανιά, μετακινήθηκε στο Ρέθυμνο και τώρα τον έχουμε εδώ στο Ηράκλειο. Στα Χανιά είχαμε αέρα, είχαμε κοπές δέντρων και αντικείμενα τα οποία εξπεντώνιζε ο αέρας. Είχαμε γύρω στα 13 συμβάντα. Στο Ρέθυμνο επίσης είχαμε κοπές δέντρων και κάποιες πλημμύρες. Και τώρα έχει έρθει ο καιρός εδώ με μεγάλο ποσοστό νερού. Βροχής. Έχουμε βγάλει 4 συνεργεία, θα τα αυξήσουμε, θα κάνουμε επιφυλακή. Πάντως κύριε Μαραγκάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. Αλλά βλέπουμε σε απευθεία σύνδεση τις προσπάθειες που κάνουν οι άνδρες της πυροσβεστικής στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού, προκειμένου να σταματήσουν την πολύ μεγάλη ροή των υδάτων. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι εικόνες που παρακολουθούμε. Βάρος των σωμάτων τους για να κρατήσουν το καπάκι του φρεατίου. Έχουμε εκεί στο παλιά μόμα στο αεροδρόμιο. Έχουμε μιλήσει με την πολιτική προστασία να μας διαθέσει οχήματα και ειδικά πολιτώδες οτιδήποτε με μεγάλους γουβάδες για να διώξουμε το νερό, να απελευθερώσουμε. Αυτή τη στιγμή πάντως οι άνθρωποι είναι πάνω στο καπάκι του φρεατίου, κύριε Μαραγκάκη, και προσπαθούν με οποιονδήποτε τρόπο τουλάχιστον μέχρι να δουν. Τα φρεάτια δυστυχώς έχουν φράξει τα περισσότερα. Τα νερά έχουν σηκώσει τα καπάκια, έχουν σηκωθεί τα καπάκια των φρεατίων, δεν γίνεται απορρόφηση των νερών και προσπαθούμε με παντίους τρόπους να διευκολύνουμε όλη την κατάσταση αυτή. Να σας ρωτήσω κάτι, ο καθαρισμός των φρεατίων, πότε έπρεπε να έχει γίνει, προφανέστατα πολύ νωρίτερα και από ποια υπηρεσία? Όπως καταλαβαίνετε νομίζω από το Δήμο, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Μάλιστα. Επειδή πολλής λόγος γίνεται, κύριε Μαραγκάκη, κάθε φορά γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές και κάθε φορά, σε κάθε προβληματικό σημείο της πόλης, οι κάτοικοι επαναλαμβάνουν διαρκώς ότι κάνουν συνεχώς κρούσεις προς αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς αντίκρισμα όμως και είναι πραγματικά κρίμα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ναι, θα φέρουμε τη φυλακή μέσα και όλη τη νύχτα θα είμαστε στο πόδι. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι εγώ 2 λεπτά. Για το θέμα του Γιώφουρου, υπάρχει κάποιο θέμα? Είμαστε εντάξει όσον αφορά στο επίπεδο των υδάτων? Ναι, εκεί ακόμα δεν έχουμε κάτι σπουδαίο. Κοιτάζουμε τώρα όπως μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα στα σπουδαία συμβάντα. Εκεί δεν μας έχει αναφερθεί κάτι προς το παρόν. Μάλιστα, κύριε Μαραγκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να επιστρέψουμε σε εσένα. Πάντοτε σε απευθεία σύνδεση βλέπουμε αυτή τη χαρακτηριστική εικόνα. Ναι.
Από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να μείνουν εδώ όλο το βράδυ άνδρες πυροσβεστικής προσπαθώντας να κρατήσουν το καπάκι του φρεατίου. Η δύναμη του νερού είναι τόσο μεγάλη, ώστε δεν μπορούν να το συγκρατήσουν οι άνθρωποι εδώ, δηλαδή δεν μπορεί να μείνει στη θέση του. Τα αυτοκίνητα έχουν μείνει και περιμένουν να δουν τι θα γίνει εδώ στη μέση του δρόμου. Λύση δεν θα βρεθεί αν δεν φύγει το νερό μέσα από το δίκτυο. Να το πούμε απλά. Είναι τραγικό και αστείο την ίδια στιγμή. Οι άνθρωποι δεν φταίνε βέβαια, κάνουν ό,τι μπορούν. Έτσι, με όποιο τρόπο μπορούν. Το είπε νωρίτερα και ο κύριος Μαραγκάκης. Αυτή είναι η αρμοδιότητα του Δήμου. Όχι απλά να παρέμβει τη στιγμή που θα έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα, αλλά πολύ πιο πριν προκειμένου να το αποτρέψει. Και όταν κάθε φορά βλέπουμε το ίδιο πράγμα... Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή όχι μόνο προσπαθούν να επινοήσουν πατέντες για να λύσουν τα προβλήματα που συναντούν μπροστά τους και θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και τη δική τους την ασφάλεια, διότι από το σημείο εδώ περνούν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Δείτε εδώ. Δεν το συζητάμε. Αμάξια, πεζή, πυροσβέστες, όλοι μαζί... Μαζί και η βροχόπτωση. Λεωφορεία τα οποία πρέπει να περάσουν από αυτό το σημείο επίσης και στη μέση του δρόμου πυροσβέστες που κρατούν με το σώμα τους τα καπάκια των φρεατίων. Πάντως με ενημερώνουν... Είναι απίστευτη αυτή η εικόνα που βλέπουμε όντως. Πάντως με ενημερώνουν ότι και ο κόσμος που καλεί στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι πάρα πολλοί. Απευθύνουν έκκληση προς την τροχέα να πάει, να σπεύσει στο σημείο. Εντάξει, είναι πλέον χαρακτηριστικές εικόνες. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν κατά τη διάρκεια... Αυτά λοιπόν από το... Ναι, μέχρι να φτάσεις από τις τρεις βαγιές στο κέντρο, εντόπισες έτσι με το μάτι σου και άλλα σημεία λοιπόν, προβληματικά. Δεν συναντήσαμε κάποιο σημείο όπου υπήρχε ένα πρόβλημα μεγάλο τουλάχιστον όπως τις τρεις βαγιές ή αυτό που βλέπουμε τώρα μπροστά μας. Η βροχόπτωση βέβαια συνεχίζεται... Οι δρόμοι έχουν αρκετό νερό, τα φρεάτια και τα... Δεν προλαβαίνουν να απορροφήσουν όλο αυτό το νερό. Δεν ξέρω αν συνεχιστεί για πολλές ώρες τόσο πολύ νερό να πέφτει απάνω στους δρόμους. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να παραμείνουν καθαροί και οι υπόλοιποι δρόμοι του Ηρακλείου. Πάντως κυκλοφοριακό είναι γεγονός... έχουμε συναντήσει μόνο σε αυτό το σημείο. Ναι. Στην υπόλοιπη πόλη βλέπουμε να διεξάγεται με σχετική ευκολία η κυκλοφορία. Νωρίτερα όταν η βροχόπτωση ήταν έντονη, ήταν πάρα πολύ δύσκολη να δει κανένας μπροστά του και να καταφέρει να οδηγήσει. Τώρα βλέπουμε βέβαια το πρόβλημα μπροστά μας γίνεται πιο δύσκολο, διότι άνοιξε και το δεύτερο φρεάτιο, σηκώθηκε και το δεύτερο καπάκι. Λοιπόν, πάντως πραγματικά αυτή η εικόνα νομίζω που βλέπουμε. Την εικόνα, έτσι, λοιπόν, εγώ θα έχουμε το επαναλάβω. Έναν πυροσβέστη απάνω σε κάθε καπάκι. Η εικόνα είναι τραγική και αστεία μαζί. Με αυτά τα μέσα προσπαθούν όπως να περιορίσουν προς το παρόν το πρόβλημα οι άνθρωποι. Λοιπόν, νομίζω ότι τα σχόλια περιττεύουν. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Αλλά και για τα δίκυκλα. Και δεν συζητάμε φυσικά για τους πυροσβέστες, να το ξαναπούμε και αυτό που κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους. Έτσι, δεν συζητάμε γι' αυτό. Μιλάμε για την τραγωδία του πράγματος. Είναι ένας απίστευτος τραγέλαφος. Τώρα αυτό το συγκεκριμένο πλάνο. Εν έτη 2018, στο κέντρο του Ηρακλείου, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, είναι πραγματικός τραγέλαφος. Και ξαναλέμε, δεν φταίνε. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους όπως μπορούν. Έτσι, για να διευκολύνουν και την κίνηση, να διευκολύνουν και τον κόσμο. Και το μοναδικό μέσο που έχουν μαζί τους είναι το βάρος του σώματός τους. Ακόμα και αυτό χρησιμοποιούν για να καταφέρουν να βοηθήσουν εδώ την κατάσταση. Τα λεωφορεία περνούν ξυστά από τους ανθρώπους αυτούς στη μέση του δρόμου. Αν κάποιος δεν τους δει έγκαιρα, δεν ξέρω τι θα μπορέσει να συμβεί. Ο δρόμος που είναι κάθετος στη λεωφόρο Καλοκαιρινού δεν έχει και πολύ μεγάλη ορατότητα. Δείτε τα αυτοκίνητα τελευταία στιγμή να βλέπουν τους ανθρώπους αυτούς μπροστά τους. Βάζουν πραγματικά σε κίνδυνο την δική τους, τη σωματική τους ακεραιότητα, την ασφάλειά τους αυτοί οι άνθρωποι αυτή Μάλιστα, τη στιγμή. Μάλιστα, τι να πω, χωρίς σχόλια πραγματικά, δηλαδή όση ώρα και να το παρακολουθεί κανείς, μάλλον είναι αδύνατο να συλλάβει τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όπως την κατάσταση αυτή και ξαναλέμε, αυτό δεν αφορά φυσικά τους πυροσβέστες οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Έτσι, μιλάμε για τις αρμόδιες υπηρεσίες που θα έπρεπε να είχαν παρέμβει πολύ καιρό τώρα, πολλά χρόνια πριν μάλλον, για να είμαστε πιο σαφείς, προκειμένου να μην βλέπουμε κάθε φορά την ίδια κατάσταση. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.